διαπιστώσαμε ότι η υποχρεωτικότητα δεν θα πείσει τελικά αυτούς τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Και κρίναμε λοιπόν ότι η υποχρεωτικότητα έχει εξαντλήσει αυτή τη στιγμή τα όρια της. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα, ισχύουν αυτά που έχουμε ξαναπεί. Η υποχρεωτικότητα ετούτη τη στιγμή είναι ένα μέτρο το οποίο δεν εφαρμόζεται σε καμία χώρα του κόσμου. Σας είπα ότι η κυβέρνηση δεν συζητά κανενός είδους υποχρεωτικότητα και κανενός είδους κυρώσεις. Η υποχρεωτικότητα δεν είναι στις επιλογές μας. Συνεχίζουμε με τη φιλοσοφία των μέτρων που έχουμε ανακοινώσει. Με έμφαση, θα το επαναλάβω για μια ακόμα φορά, εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων και εκτεταμένοι έλεγχοι για την τήρησή τους. Δηλαδή, το να επιβάλλει η κυβέρνηση κάποιο τύπο υποχρεωτικότητα, σας λέω ότι η κυβέρνηση δεν το εξετάζει. Και δεν το εξετάζει, διότι δεν το εξέτασε και δεν το εφάρμοσε καμία άλλη κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο. Και επίσης, δείχνει η όλη κατάσταση ότι με την υποχρεωτικότητα, δυστυχώς, δεν θα μπορέσεις να πάρεις, δυστυχώς το λέω, δεν θα μπορέσεις να πάρεις αυτό που θα έπρεπε αυτονόητα να γίνεται, όταν βλέπει ο άλλος κόσμος να πεθαίνει. Δηλαδή. Εμείς, κύριε Παπαδάκη, έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Βάσει και τις θέσεις της Επιτροπής της Βιοειθικής, έχουμε περιορίσει την υποχρεωτικότητα στην κατηγορία των υγειονομικών. Δεν συζητάμε για περαιτέρω κατηγορίες. Είναι μια απόφαση που δεν επιθυμούμε να επεκτείνουμε την υποχρεωτικότητα σε άλλες κατηγορίες. Το σκεπτόσαστε. Το σκεπτόσαστε. Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Όπως για παράδειγμα, προσέξτε. Το ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός. Προστασία λοιπόν ακριβώς των συμπολιτών μας, αυτών των συμπολιτών μας, στρέφουμε τώρα την προσοχή μας. Γι' αυτό το λόγο και ο εμβολιασμός τους καθίσταται στο εξής υποχρεωτικός. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ.